Ένεσαι, μετά φεύγεις, εντάξει, με άλλους θα ξανασυναντηθείς. Αλλά όταν τελειώνει κάτι που είναι ωραίος, μου τώρα βλέπα τους τάβλους. Εντάξει, λίγο πονάει. Ναι. Όταν βλέπεις κάτι που έχει περάσει πολύ ωραία. Ναι. Πάντως, ένα περιστατικό το οποίο μας έχει συνταράξει και μας έχει συγκλονίσει όλους είναι αυτό το χθεσινό με το χαμό του Τόμας. Έχει ζήσει κάτι παρόμοιο κι εσύ, γιατί έχετε δουλέψει στους τάβλους, δουλεύατε μαζί με τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Ναι, εντάξει, τον Νίκο ήμασταν πάνω από φίλοι. Μου είχε σαν μικρή του αδερφή. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Εντάξει, ήταν μεγάλο σοκ το οποίο και τώρα με το συζητάμε δεν μπορώ να το έχω ξεπεράσει. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Ήταν τόσο άγριο, ξαφνικό. Άγριο. Είναι δύσκολο όμως όταν δεν είσαι έτσι με τους ανθρώπους, έχεις μοιραστεί πράγματα έτσι και προσωπικές στιγμές. Το συγκεκριμένο ήταν και πολύ διαφορετικό, δηλαδή πολύ άγριο όλο αυτό που έγινε. Θα μου πεις ότι και να γινόταν η απώλεια είναι απώλεια. Αλλά άλλο να ξέρεις ο άλλος, έπαθε να κοπεί στον ύπνο του. Θα πονέσεις κάπου. Αυτό το συγκεκριμένο λίγο δεν χωνεύεται. Το παρακολούθησες καθόλου την εξέλιξη της κατάστασης του Τόμας όλες αυτές τις μέρες? Όχι, όχι, δεν έχω. Έχει τον ήξερες, έχετε. Όχι, όχι. Είναι κρίμα, είναι νέο παιδί. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Δεν είχα. Είχα ακούσει διάφορα, απλά δεν είναι ότι παρακολούθησα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει πλέον ότι έχει γίνει όλο αυτό. Ναι, βέβαια. Ότι είχα στις στεναχωρούνες τέτοιες ειδήσεις ή γενικά αποφεύγεις να τις βλέπεις, να τις ακούς? Αποφεύγω να τις βλέπω. Δηλαδή αυτό το θέμα, επειδή το μπορούσα να ακούσω, όποτε τύχαινε να δω κάτι, το άλλαζε κανάλι. Φοβάσαι, ας πούμε, τυχόν, πάω ξύλο, μη συμβεί τίποτα σε σένα, γιατί, ας πούμε, εγώ όταν έχω τέτοια περιστατικά, όταν βλέπω τέτοια περιστατικά, νιώθω ότι μπορεί να μου συμβεί εμένα και δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή πώς μπορεί να αντιδράσω και τι θα γίνει. Να μου συμβεί εμένα στην ίδια? Όχι στην ίδια, ενώ ώρα παιδί μου. Αν, ναι, γενικά. Να χάσεις άνθρωπο δικό σου. Ναι, φυσικά. Αυτό νομίζω ότι τρομάζει όλους τους ανθρώπους. Και όταν είναι ένα νέο παιδί, όταν. Εντάξει, αυτό δεν. Αυτές τις φοβίες τις φοβάσαι? Τις φοβίες ενώ τις. Ναι, φυσικά. Έχεις τέτοιες φοβίες? Όχι, δεν ζω με αυτές. Όταν βέβαια γίνεις μάνα, έχεις άλλες αγωνίες και φωνή. Είσαι και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά. Ας πούμε, όταν ακούω κάτι τέτοιο, ένα νέο παιδί αυτό, ειδικά αυτό δεν θα αλλάξει το κανάλι. Δεν μπορώ να το ακούσω. Σε κάνει ακόμα πιο ευαίσθητη όλη ότι έχεις δύο παιδιά. Ναι, ναι. Καλά, ποτέ δεν μπορούσα να τα ακούσω αυτά, αλλά τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Τραγική ιστορία. Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε τα λόγια είναι περιττά. Ναι.